Το θέμα είναι πως το τελευταίο διάστημα στον Εύρο έχουμε κίνηση μεταναστών προς την ενδοχώρα και αυτό καταλήγει πολλές φορές στην περιοχή της Καβάλας να έχουμε εντοπισμό των αυτοκινήτων με τα οποία διακινούνται οι παρατύποι μετανάστες. Καταδίωξη κάποιες φορές ή παρακολούθηση από τις δυνάμεις της αστυνομίας. Τις τελευταίες ημέρες είχαμε 3 τροχαία, μάλιστα στο ένα είχαμε και ένα νεκρό και 9 τραυματίες. Πολλά περιστατικά συλλήψεων. Έχουν αυξηθεί πολλοί οι συλλήψεις στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό έφερε τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη στην Καβάλα χθες. Ο κ. Χρυσοχοίδης λοιπόν βρέθηκε το πρωί στην Καβάλα, όπου έκανε και δηλώσεις σε συναδέλφους δημοσιογράφους. Μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι προχωρά κανονικά η θωράκιση τόσο του Εύρου όσο και της ευρύτερης περιοχής. Μιλάμε για θωράκιση με ηλεκτρονικά συστήματα. Ήδη λειτουργεί ένα κέντρο ελέγχου με κάμερες στην περιοχή της Νέας Βίσσας. Θα δημιουργηθούν άλλα 3 που θα σφραγίσουν όλη την περιοχή μέχρι το νότιο Εύρο, μέχρι το δέλτα του Εύρου. Παράλληλα, υπάρχουν και κάποια ηχοσυστήματα τα οποία θα λειτουργούν αποτρεπτικά με τη μέθοδο του συναγερμού και θα αποτρέπουν με αυτόν τον τρόπο την είσοδο των μεταναστών. Θα βοηθούν δηλαδή το έργο των αστυνομικών και του ελληνικού στρατού στην περιοχή. Ωστόσο, εξήγηλε προσλήψεις ο κ. Χρυσοχοίδης στους 400 συνοριοφύλακες που δραστηριοποιούνται και θα ενεργοποιηθούν το άμεσο επόμενο διάστημα στην περιοχή του Εύρου. Προστίθενται άλλοι 100 στην περιοχή της Καβάλας. Mm-hmm. Αυτό δείχνει λοιπόν ότι γίνεται μια διαρκής προσπάθεια, παράλληλα και με τον σχεδιασμό και την κατασκευή του φράχτη στην περιοχή, την επέκταση μάλλον, να είμαι πιο ακριβής. Γίνεται μια συντονισμένη προσπάθεια όλο αυτό το διάστημα προκειμένου να αποτραπεί το ενδεχόμενο μαζικής εισόδου, γιατί βλέπουμε ότι μεμονωμένη είσοδος συνεχίζει να παρατηρείται και να καταγράφεται και μάλιστα τα στοιχεία είναι πολύ συγκεκριμένα. Να σας πω ότι μόνο το Σεπτέμβριο συνελήφθησαν 49 διακινητές και 804 μετανάστες μόνο στον Εύρο. Τι λες τώρα, πολύ μεγάλος αριθμός, 804. Ναι, και είναι και αρκετά μεγαλύτερος από τους προηγούμενους μήνες. Δηλαδή το αντίστοιχο του Αυγούστου ήταν 728 μετανάστες και τον Ιούλιο μόλις 346. Φαίνεται. Δηλαδή από τα νούμερα προκύπτει. Υπάρχει ακόμη προσπάθεια σημαντική... να κάποιον επιτίδιο, μας λέει 41 λαθροδιακινητές, να φέρουν όλον αυτόν τον κόσμο. Να πάμε τώρα μέχρι την Καβάλα. Είχαμε τροχαίο με αυτοκίνητο που μετέφερε. Α, μας το είπες αυτό, να με τους μετανάστες, συγγνώμη. Ναι, και... είναι ένα από αυτά. Έτσι, που έχουμε καταγράψει κατά καιρούς. Ναι. Να φαίνεται το αυτοκίνητο να έχει τυλιχτεί στις φλόγες στο ένα περιστατικό. Έπιασε φωτιά από μόνο του, από άγνωστη αιτία, και το εγκατέλειψαν οι μετανάστες, έφυγαν στα χωράφια. Στο δεύτερο περιστατικό είχαμε εκτροπή και ανατροπή. Ένας νεκρός, 9 τραυματίες. Τρίτο περιστατικό, καραμπόλα 3 οχημάτων. Είναι απανοτά τα περιστατικά. Απανοτά, αλλεπάλληλα.